Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι συνολικά το νομοσχέδιο. Γιατί? Είναι αντισυνταγματικό και μάλιστα όχι μόνο αντισυνταγματικό, αλλά και βαθύτατα αντιλαϊκό. Και εμάς αυτό μας αφορά πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Από τη στιγμή ότι το Σύνταγμα το προσαρμόζεται με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και η εκάστοτε διαδικασία αναπαραγωγής του κεφαλαίου και απαιτήσεις. Όμως με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση τι επιδιώκει? Επιδιώκει επί της ουσίας συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα, να υποτάξει το περιβάλλον και την προστασία του στις προτεραιότητες που έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν με σκοπό το κέρδος. Και όχι στην περίπτωση της προστασίας αλλά και της αναβάθμισης ποιότητας ζωής των λαϊκών οικογενειών. Και από αυτή την άποψη οι διατάξεις, οι οποίες συνολικά περιλαμβάνονται μέσα, έχουν αυτό ακριβώς το αποτύπωμα. Δηλαδή υλοποιούν το σύνολο των επιλογών, το σύνολο των απαιτήσεων του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων του ΣΕΒ και των υπόλοιπων επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι λοιπόν, από αυτή την άποψη και στα τέσσερα άρθρα που ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει περί αντισυνταγματικότητας, που θα μπορούσαν και άλλα τόσα και πολύ περισσότερα ακόμη, τόσο στο άρθρο 44, όπου στο όνομα της προστασίας καθορίζει ακόμη και σε απόλυτα προστατευόμενες ζώνες χρήσεις που επιτρέπονται μια σειρά δραστηριότητες που θεωρούνται επικερδείς για τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Στο άρθρο 48 επανακαθορίζει τους δασικούς χάρτες με αποτέλεσμα να νομιμοποιούνται κάθε είδους αλλαγής χρήσης τις οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν αλλά και καταπατήσεις δασικών εκτάσεων. Με το άρθρο 92 στο λογική ότι η κυβέρνηση αποφασίζει και οι υπόλοιποι είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν, καθορίζει αυθαίρετα 25 σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, μια πράξη η οποία έχει ξεσηκώσει, έτσι, όχι μόνο τους δημάρχους αλλά και συνολικότερα τα λαϊκά στρώματα. Ήδη αυτή τη στιγμή στο Πέραμα διενεργείται κινητοποίηση απέναντι σε αυτή την κυβερνητική απόφαση για την έγκριση σταθμού μεταφόρτωσης στο συγκεκριμένο σημείο στο Πέραμα. Το άρθρο 99 αποτελεί και την κορονίδα, θα λέγαμε, των επιδιώξεων των κυβερνητικών. Ότι υλοποιούμε αυτά τα οποία απαιτούν σήμερα επιχειρηματικοί όμιλοι και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, αλλάζοντας τις χρήσεις γης, αλλάζοντας την χωροταξία στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιτρέποντας τις μεγάλες κλίμακες επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριε Πρόεδρε, ότι όλες αυτές οι διατάξεις είναι κατεξοχήν αντιλαϊκές, εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου και από αυτή την άποψη παραβιάζουν έστω και αυτό το αστικό σύνταγμα που προβλέπει την προστασία του περιβάλλοντος.